Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε πολύ καλό στάδιο είναι η μελέτη που αναμένεται να θωρακίσει αντιπλημμυρικά την Καλαμάτα για να αντιμετωπιστούν ολιστικά τα ζητήματα που υπάρχουν. Το πρόβλημα υφίσταται και είναι ορατό σχεδόν σε κάθε βροχόπτωση και στόχος είναι να τρέξουν άμεσα οι ενέργειες. Η μελέτη φαίνεται πως περιλαμβάνει την συγκέντρωση των νερών πριν μπουν στον αστικό ιστό της Καλαμάτας και την διοχέτευση των έδοντα, εκεί όπου στοιχειοθετούνται μια σειρά από παρεμβάσεις. Συνολικά το κόστος ανέρχεται σε πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό αυτό να αναζητείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σε ένα πολύ καλό σημείο, φαίνεται ότι βρίσκεται η όλη μελετητική προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, που έχει να κάνει με την όλη αντιπλημμυρική παρέμβαση γύρω από την πόλη της Καλαμάτας. Συνάντηση για το θέμα αυτό είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος αναφέρθηκε και στις δύο βασικές κατευθύνσεις που υπάρχουν. Είναι ότι προχωράει η διαδικασία κανονικά. Η προσπάθεια σε μελετητικό επίπεδο είναι να συγκεντρωθούν τα νερά πριν μπουν στην πόλη και να η διοχέτευση να γίνει στον έδοντα, κυρίως όπου θα υπάρξει πλήρης ανακατασκευή του χυμάρου, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα όπως καταλαβαίνετε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δοθούν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα είμαστε στη φάση των μελετών όπου κρίσιμα ζητήματα ζητείτε και η δική μας άποψη. Όπως σημειώθηκε από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, η όλη παρέμβαση εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ένα από τα δύσκολα σημεία είναι η περιοχή του Φραγκοπήγαδου. Το συγκεκριμένο έργο για το Δήμο Καλαμάτας θα στοιχήσει πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί είναι ο προϋπολογισμός. Και ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα, αγαπητέ κύριε Κανελόπουλε, επειδή και με ρώτησες, είναι η Άγια Σωτήρα και η περιοχή εκεί, όπου συγκεντρώνονται όλα τα νερά από το Ανάντι, ακόμα και πάνω από το περιμετρικό δαχτύλιο. Είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα προς επίλυση, που η αντιμετώπιση του θα είναι με το μάζεμα των νερών πάνω από το περιμετρικό, να μην κατέβουν προς την πόλη. Έχουμε πρόβλημα πάντως ως πόλη και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το Δήμο. Χρειάζεται και αυτό γίνεται και χαίρομαι γι' αυτό. Κεντρική αντιμετώπιση, κεντρική μελέτη και γενναία χρηματοδότηση. Κατά μήκος του Νέδοντα αναμένεται να υπάρξουν μια σειρά από τεχνικές παρεμβάσεις με βάση τις αρχικές προσεγγίσεις. Πω ότι ζητήματα όπως είναι η οριοθέτηση του Νέδοντα. Ζητήματα με την μείωση της παροχετευτικότητας του χυμάρου έξω από το παλιό δημαρχείο δυτικά, όπου έχουν μπει κολόνες στη μέση και μειώνεται η παροχετευτικότητα στο 1/3. Ζητήματα όπως είναι η γέφυρα του παλιού ταχυδρομείου, όπου μειώνεται η παροχετευτικότητα στο μισό γιατί η γέφυρα είναι χαμηλά. Όλα αυτά τα ζητήματα προφανώς αντιμετωπιστούν, όπως και ζητήματα εκβάθμισης και να μην σας πω ότι και ζητήματα σκεπάσματος, κάλυψης του Νέδοντα σε κάποια σημεία, ώστε να δοθούν ζωτικοί χώροι στην πόλη. Έχουμε πρόβλημα στο αεροδρόμιο, έχουμε πρόβλημα σε σημεία του αυτοκινητόδρομου και έχουμε πρόβλημα στην πόλη εκεί που ξέρετε, που τα είδαμε το 16, έστω και αν ήταν πλημμύρα πεντηκονταετίας. Και έχουμε και την αλλαγή του καιρού. Θρέμει η ψυχή μας. Βλέπετε τι γίνεται καλοκαιριάτικα με τις μπόρες. Καλοκαιριάτικα με τις μπόρες, πραγματικά. Και τα ζητήματα υπάρχουν και μέσα σε αυτά τα ζητήματα από το 16 εξελίσσεται μια προσπάθεια προκειμένου να θωρακιστεί η πόλη της Καλαμάτας. Και το σημειώνουμε από το 16, γιατί θυμόμαστε το τι ακριβώς είχε συμβεί. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η εικόνα μιλάει για μια ολιστική αντιπλημμυρική μελέτη, η οποία φυσικά περιλαμβάνει το τόξο της Καλαμάτας, φτάνει μέχρι και τη ζώνη του αεροδρομίου, για να καταλάβουμε. Γι' αυτό και θα αναφερόμαστε σε ένα τόσο μεγάλο ποσό της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ που αναζητούνται μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και μιλάμε για μια μελέτη, για να το καταλάβει ο κόσμος, η οποία θα συγκεντρώνει τα νερά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο. Αυτά θα παροχετεύονται στον Έδοντα και θα γίνουν πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές και εκτεταμένες παρεμβάσεις στον Έδωτα για να καταλήγουν στη θάλασσα. Θα αλλάξει λίγο το στάτους της Καλαμάτας προκειμένου να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να προστατευτεί η πόλη. Δύο παρατηρήσεις πριν μπούμε στην ουσία. Το γεγονός ότι έστω και σήμερα, μετά από όσα τράβηξε η περιοχή και μετά από τις φωνικές πλημμύρες του 16, παραδέχονται όλοι ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Και τουλάχιστον αυτή η παραδοχή έχει κινητοποιήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό, κράτος, δήμους, όλους τέλος πάντων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να θωρακιστεί η πόλη από πιθανά νέα φαινόμενα στο μέλλον. Άρα αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης μέσα στην ατυχία που χτύπησε την Καλαμάτα.
Γιατί φαίνεται ότι εάν το 16 δεν είχαμε αυτή την ένταση της πλημμύρας και αυτές τις εκτεταμένες καταστροφές, ακόμα και σήμερα δεν πρόκειται να έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Δυστυχώς, στην Ελλάδα πρέπει να συμβεί μια καταστροφή, σεισμός, πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο, φωτιές, για να λάβουμε τα μέτρα μας απέναντι, όχι στη φύση, αλλά κυρίως στα όσα ως πολίτες δεν έχουμε πράξει για να προφυλαχτούμε από τις δικές μας ενέργειες. Το δεύτερο κομμάτι, είναι σημαντικό το γεγονός ότι έστω και τώρα γίνεται μια διαδικασία. Και γίνεται μια διαδικασία η οποία θα μου επιτρέψει να σου πω ότι τα χρόνια που δέναμε τα λουκάνικα από τα σκυλιά και τρέχανε τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, θα μπορούσαν να έχουν γίνει και σε συντομότερο χρόνο και ίσως πολύ πιο, πολύ πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα. Έστω και τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι τα 80 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα για να βρεθούν. Ωστόσο, το γεγονός ότι διεκδικούνται, καταρτίζονται μελέτες, υπάρχει ένας σχεδιασμός, ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα δούμε να εκκινείται μια διαδικασία όπου τα επόμενα χρόνια θα προστατευτεί η Καλαμάτα από όλα αυτά τα φαινόμενα. Πάντως, άρα ας κρατήσουμε αυτό. Να επισημάνουμε ότι οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται τοπικά έχουν τοπικό αποτέλεσμα, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει προφανώς να προσέξουν και στην κατεύθυνση αυτή. Το βλέπουμε αυτό και τις μέρες αυτές τις καλοκαιρινές που εξελίσσονται αυτές οι βροχοπτώσεις. Τα ζητήματα που ανακύπτουν θα πρέπει να κοιτάξουν και οι πολίτες αν είναι καθαρισμένα κάποια σημεία, κάποια φρεάτια, και να ενημερώσουν τους αρμοδίους από τη μία, και από την άλλη να σημειώσει και ένα γεγονός ότι όσον αφορά τις αποζημιώσεις, αυτές έχουν πάει περίπατο, έτσι, για τα όσα είχαν γίνει το 2016. Καλά, δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάς για ελληνικό κράτος. Γι' αυτό σου λέω ότι πάλι καλά που έστω και με αυτή την καθυστέρηση και αφού γίνανε όσα γίνανε και αφού χάσαμε ανθρώπους, τουλάχιστον μπαίνουμε σε μια διαδικασία να διορθωθεί μια κατάσταση. Γιατί σε άλλες περιοχές, ακόμα και μετά από καταστροφές, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Άρα ευελπιστούμε, είναι πολλά τα χρήματα, μακάρι να εξασφαλιστούν. Μακάρι σύντομα να μπούμε σε μια διαδικασία υλοποίησης έργων που να προστατεύσουν την πόλη και τους πολίτες και γενικότερα όλη την περιοχή. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ως χώρα. Από εκεί πέρα, μηχανικοί μελετητές και αυτά δεν είμαστε. Αποτυπώνουμε μια πραγματικότητα και αυτά που λένε οι πολίτες, και νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτή κάπου και τα μέσα ενημέρωσης που με ευκολία πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί κατηγορούν και βάζουν στη γωνία όταν κάνουν κριτική τις δύσκολες στιγμές, και μιλάω για όλους τους βαθμούς αυτοδιοίκησης, πολιτικούς και αυτά, έστω και καθυστερημένα, βλέπουν ότι η υπερβολή ορισμένες φορές μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο Eurogroup κρίνονται αρκετά για την μεταμνημονιακή Ελλάδα και πώς πρόκειται να τρέξει το σχέδιο τις επόμενες μέρες με βάση τα προτινόμενα από την κυβέρνηση. Ο Μεσίνιος αναπληρωτής, Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για αυτό το θέμα στο CNN. C-suite, the Greek alternate economy minister. Good to see you, minister. Thanks for having me, Richard. Πιστεύουμε ότι στο Eurogroup της Πέμπτης θα υπάρξει επωφελής απόφαση για την ελληνική οικονομία, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Westminster Business του CNN. Debt relief that Greece still needs. Serious. Long-term debt relief. That's right. Actually, πράγματι αυτό είναι σημαντικό. Πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην Ευρωομάδα και στη συνέχεια την Πέμπτη, και πιστεύουμε στεναρά και εμείς θα υπάρξει μια συμφωνία, μια απόφαση, η οποία και θα υπάρξει επωφέλης για την ελληνική οικονομία. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί συμφωνία που θα δίνει σαφές μήνυμα στις αγορές ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Σημείωσε ότι η χώρα τήρησε τις δεσμεύσεις της και τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για τους εταίρους να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για αποφασιστική διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο έχει υπάρξει ένα είδους ξεκάθαρης περιγραφής του σχεδίου για την ελάφρυνση του χρέους, και άρα στην κατεύθυνση αυτή αναμένουμε συγκεκριμένα βήματα να γίνει περισσότερο δομημένο στο τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης επεσήμανε δε ότι το Eurogroup ήδη από το 2017 έχει αποφασίσει το σχέδιο για την οριστική διευθέτηση του ελληνικού χρέους, το οποίο τώρα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω. He had another election. Yeah. And he won it.
Υπάρχει μια συγκεκριμένη, μια ορισμένη πλατφόρμα που περιλαμβάνει το σχέδιο και μέτρα για ένα κράτος παρόνοιας συμπεριλαμβανομένων και δράσεων για την βελτίωση της επιχειρηματικότητας του περιβάλλοντος, αλλά και να αρθούν οι κοινωνικές αδικίες, έτσι ώστε να εισέλθουμε σε μια νέα φάση για την ελληνική οικονομία. To enter a new phase for the Greek economy. Next time we do this interview, please let's do it in the islands. Okay, we'll do that. Λοιπόν, τα μηνύματα βγαίνουν ουσιαστικά για την αυριανή ημέρα και μένει να δούμε το τι θα καθοριστεί στο Eurogroup, Κώστα. Είδαμε και την παρουσία του Μεσίνιου, του Αλέξη Χαρίτση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο CNN, μάλιστα, προκειμένου και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να σταλούν μηνύματα προς όλο τον κόσμο και τις αγορές. Κοίτα, δεν είναι εύκολο τώρα για ένα πολιτικό να βρεθεί στο CNN, ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, γενικότερα στην Ελλάδα. Ελάχιστοι, λίγοι είναι αυτοί που βρίσκονται εκεί πέρα και στέκονται και σε αυτό το επίπεδο. Προφανώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τα ζητήματα που έρχονται στην συνεδρίαση του Eurogroup είναι κορυφαίας σημασίας, εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ότι θίγεται το κομμάτι με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και παράλληλα το τι μέτρα θα ληφθούν αλλά και το τι μηνύματα θα σταλούν στις αγορές προκειμένου να κινητοποιηθεί μια διαδικασία που η κυβέρνηση ευελπιστεί να πάρουμε. Και σίγουρα όλο αυτό το πλαίσιο έχει τραβήξει έτσι την ιδιαίτερη προσοχή και των αναλυτών. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία, ανεξάρτητα από τα όσα εμείς βιώνουμε, αποτελεί και ένα πείραμα στην παγκόσμια οικονομία. Και σίγουρα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα ο Έλληνας και το νοικοκυριό το βιώνει στην καθημερινότητά του. Στο χοντρό του πράγματος, να το πούμε έτσι, που έχει να κάνει με το χρέος, το πολύ συζητημένο. Μένει να δούμε κατά πόσο θα υπάρξουν κάποιες θετικές εξελίξεις για τη χώρα μας. Πολλοί να σου πω ότι το έχουν συνδέσει και με τη συμφωνία με το Σκοπιανό. Ήρθε η συμφωνία, άρα θα υπάρξει και κάποια διαδικασία για την ελάφρυνση του χρέους. Μένει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Έτσι. Πάντως, έτσι, για να το διακομωδήσω λίγο, να σου πω ότι μάλλον πιο εύκολα θα ξεκλειδώσει κάποια ελάφρυνση για το χρέος στο Eurogroup παρά θα ξεκλειδώσει η διαδικασία στον τέταρτο όροφο του διοικητηρίου. Yeah, έτσι, αύριο έχουμε και τη συνέντευξη κυρία Αλιφέρη. Τώρα νομίζω ότι εκείνη τα σοβαρά. Το τι θα γίνει εκεί πέρα. Γιατί σήμερα είχαμε και άλλα επεισόδια για καλά κάνει και το επισημαίνει. Πιο εύκολα θα ξεκλειδώσει το χρέος παρά οι κλειδαριές. Ναι. Έχουμε άλλα σκηνικά, είχαμε και άλλα επεισόδια. Σήμερα κλειδώσανε, μπήκανε σύρτες μέχρι και στην κουζίνα. Τέλος πάντων, θα τρίζουμε το χρέος. Όταν μας το μεταφέρανε σαν εικόνα, ξέρεις τι μου θύμιζε. Κάτι φοιτητές που διαμαρτυρόμενοι, κακώς θα μου επιτρέψεις να πω, αλλά διαμαρτυρόμενοι, πάνε και χτίζουν τους Πριτάνιους ή τις Πριτανικές αρχές. Ελπίζω να μην δούμε τίποτα τέτοια σκηνικά. Λοιπόν. Είστε αύριο τα σπουδαία λοιπόν, να. Και για το ζήτημα του χρέους αλλά και για τα τεκτενόμενα στον τέταρτο όροφο του διοικητηρίου. Πάμε λίγο να δούμε την υπόθεση που έχει να κάνει με την πόλη της Καλαμάτας. Θα πούμε και σε λίγο και μια είδηση που έρχεται από το χώρο του πολιτισμού. Μία από τις πρώτες πόλεις πανελλαδικά που θα μπουν στην ψηφιακή εποχή είναι η Καλαμάτα. Με τα όσα προγραμματίζονται είναι σημαντικά. Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα λαμβάνουν και την κατάλληλη επιδότηση. Η οπτική είναι. Σε λειτουργία πλέον βρίσκεται η πλατφόρμα Superfast Broadband που αφορά τη διάθεση επιδοτούμενων ευρυζωνικών συνδέσεων με υπερυψηλές ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα επιτρέπει στους δικαιούχους, νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες να ελέγξουν σε πρώτη φάση εάν στη διεύθυνση που θα δηλώσουν υπάρχουν υπηρεσίες πολύ γρήγορου ίντερνετ αλλά και να εγγραφούν στη δράση για την απόκτηση επιδοτούμενου κουπονιού συνολικής αξίας 360 ευρώ. Σε δεύτερη φάση, έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, οι προσφορές που θα δώσουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναμένεται να έχουν εγκριθεί από τις αρχές και να διατίθενται εμπορικά. Η Καλαμάτα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις που θα αποκτήσουν αρχικά σύνδεση οπτικών ινών. Κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στον Ιούλιο. Θα σημάνει αυτό στην πράξη. Θα σημάνει ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Βοήθεια για τις επιχειρήσεις, για τη βιομηχανική περιοχή, για τα ξενοδοχεία και για τον καθένα πολίτη ξεχωριστά, γιατί η οπτική είναι θα μπορέσει με την συγχρηματοδότηση και του κράτους να μπει στο κάθε σπίτι. Θα υπάρχει βοήθεια οικονομική. Το ότι πετυχαίνουμε από τώρα τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 είναι πολύ σημαντικό. Η όλη δράση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο κουπονιού Voucher και σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών, δικαιούχοι του κουπονιού είναι όλοι οι πολίτες, φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και των επιδευματιών που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται Super Fast Broadband υπηρεσίες σύνδεση στο διαδίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων.
Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του και για αυτήν την εξέλιξη εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας με τον κύριο Νίκα να σημειώνει παράλληλα. Παράλληλα υπάρχει και μια συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, γιατί έχουμε επιλεγεί ως μία από τις τρεις πόλεις όπου θα προωθούν ζητήματα ψηφιακής πολιτικής από πλευράς κυβέρνησης. Η Καλαμάτα λοιπόν συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις πρώτες πόλεις που μπαίνουν σε αυτήν την ψηφιακή εποχή. Από την άλλη, το ζήτημα που έχει να κάνει με την λειτουργία του έξυπνου οικισμού έχει αποτύχει. Ο έξυπνος οικισμός, οι έξυπνοι οικισμοί στην Ελλάδα, οι οποίοι στήθηκαν και στήθηκαν τότε πάρα πολλά χρήματα, δεν προχώρησαν, δεν έχουν προχωρήσει πουθενά. Προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί κανένας επίτροπος, κύριε Κανελόπουλε, δεν θα εγκρίνει να πληρώνει ο Δήμος χρήματα για να έχει ο άλλος, ξέρω εγώ, δωρεάν ίντερνετ. Αυτό είναι μια ιστορία που δυστυχώς αποδείχθηκε χρήματα, πεταμένα χρήματα ουσιαστικά. Τώρα πάμε σε νέες εξελίξεις. Κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής. Θα αντιμετωπιστούν με τον νέο τρόπο όλα αυτά τα ζητήματα. Μιλώντας για τα ζητήματα της Καλαμάτας, είπαμε να πούμε κάτι και από τα πολιτιστικά θέματα εδώ που έρχονται ουσιαστικά παρεμβάσεις ό,τι αφορά το κάστρο της Καλαμάτας. Ναι, εδώ είμαστε τυχεροί ως περιοχή, γιατί συνήθως έχουμε πολιτικούς από την περιοχή μας σε θέσεις κλειδιά. Μία από αυτές τις θέσεις είναι ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Χαρίτσης, που μιλάγαμε νωρίτερα, ο οποίος με υπογραφή του ουσιαστικά ενέκρινε χρηματοδότηση 150.000 ευρώ για την προστασία αλλά και την ανάδειξη του κάστρου της Καλαμάτας. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι το κάστρο χρήζει συντήρησης και παρεμβάσεων, ωστόσο χρήματα δεν είχαν εξασφαλιστεί. Είναι μια διαδικασία η οποία εμπλέκει και το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρειάζεται μια διαδικασία μελετών λίγο πιο περίεργη, λίγο πιο πολύπλοκη, και το πω μάλλον έτσι, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αρχαιολογικούς χώρους. Εξασφαλίστηκαν λοιπόν τα χρήματα, 150.000 ευρώ, και θα υπάρχει στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την πολιτιστική ανάπτυξη και το πρόγραμμα όλο αυτό, περιβάλλοντας χώρος της πύλης, αλλά και η μελέτη για το φωτισμό του μνημείου, συν κάποια συζητήματα που έχουν να κάνουν έτσι με την συντήρηση και την προστασία του σε κάποια σημεία που χρήζει παρέμβασης. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα, διαρκείς είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο πίεσης για την εξέβρεση ρεαλιστικής και βιώσιμης λύσης για τα πυροπληκτά δάνεια. Τα επιμελητήρια των πυροπλήκτων νομών συντονίζουν τη δράση τους, διεκδικώντας άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι προσπάθειες από την πλευρά των επιμελητηρίων προκειμένου να δοθεί λύση στην εκκρεμότητα που αφορά τα πυρόπληκτα δάνεια. Δάνεια τα οποία δόθηκαν τότε μετά τις πυρκαγιές του 2007, τα λεγόμενα πυρόπληκτα δάνεια, έχουν καθαρά προνοιακό χαρακτήρα. Δηλαδή έγιναν εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και τότε ήρθε η ελληνική πολιτεία να δώσει κάποια δάνεια στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της εποχής. Βεβαίως, από τότε ξέρετε μεσολάβησε η κρίση, μεσολάβησε η απουσία κάθε προσπάθειας ανάταξης του οικονομικού και κοινωνικού στους πρόπληκτους νόμους, και σήμερα αυτά τα δάνεια έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό βραχνάς για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια έχουν γίνει βραχνάς και για έναν πρόσθετο λόγο. Η τότε χορηγηθής εγγύηση του ελληνικού δημοσίου αποτελεί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ένα μειονέκτημα, δεδομένου ότι ενώ οι τράπεζες έχονται σε κάποιο είδους συμφωνία, σε κάποια επικοινωνία, σε κάποιο είδους αντιμετώπιση διαφορετική για τα δάνεια γενικώς τα οποία έχουν συνάψει, για τα δάνεια τα οποία έχουν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, έχουμε ένα τείχος που λέει ότι εμείς έχουμε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πάνω σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, να μπουν και αυτά τα δάνεια στις 120 δόσεις, να εκλογικευτούν και τα επιτόκια, γιατί μετά το σταμάτημα της επιδότησης του επιτοκίου, αυτά τα επιτόκια πια είναι πια υπερβολικά μεγάλα, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εξυπηρετούν τα δάνεια με τέτοιου ύψους κόστος δανεισμού. Έχουμε κινηθεί συντονισμένα τα επιμελητήρια των πυροπλήκτων νομών, δηλαδή Μεσσηνία, Χαΐα, Ηλία, Λακωνία, Αρκαδία και η Εύβοια, προσπαθώντας και να αναδείξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των δικών μας δανείων, γιατί εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο. Επειδή με εγγύηση του δημοσίου έχουν χορηγηθεί δάνεια σε πολλές περιοχές της χώρας, όμως τα δικά μας έχουν καθαρά προνοιακό χαρακτήρα και αυτό το έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει μια ρύθμιση στις 120 δόσεις, αν μπορούμε, και επιπλέον να εκλογικευτεί το επιτόκιο και ουσιαστικά να υπάρξει μια αντιμετώπιση της ευθύνης των στελεχών των τραπεζών. Γιατί σήμερα με το ισχύον καθεστώς δεσμεύονται και οι υπάλληλοι των τραπεζών να πάρουν μια απόφαση που θα μπορούσε να ήταν κατά κάποιο τρόπο γενναιόδορη στους δανειολήπτες. Πάμε στα αγροτικά ζητήματα και έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς εξελίσσεται η όλη προσπάθεια για το πρόγραμμα της τακτοκτονίας. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο διευθυντής ΔΑΟΚ Τρυφυλλίας, ο κύριος Αντώνης Παρασκευόπουλος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σε τι φάση βρισκόμαστε όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, κάποιες φορές παρατηρούνται καθυστερήσεις. Πώς είναι φέτος η κατάσταση? Είναι, τα πράγματα έχουν ως εξής. Έχει γίνει δουλειά προετοιμασία, έχουν εξασφαλιστεί καταρχήν οι πιστώσεις για τη διενέργεια όσων ψεκασμών χρειαζόμαστε στην περιοχή, για 4 ψεκασμούς. Έχουμε εξασφαλίσει φυτοπροστατευτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα για 3 ψεκασμούς με βάση και την προμήθεια και πρωτεΐνη για 2 ψεκασμούς. Με λίγα λόγια, έχουμε όλα τα υλικά, οι διαγωνισμοί όσον αφορά την παγιδοθεσία. Η διαδικασία βρίσκεται στον Επίτροπο και εκτιμάμε ότι μέσα στο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς ήδη έχουμε αναρτήσει παγίδες σε όλη την παραλιακή ζώνη με ένα πυκνό δίκτυο και ήδη έχουμε τα πρώτα στοιχεία τα οποία δείχνουν πραγματικά ότι έχουμε αυξημένες δακοσυλλήψεις και αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερα καλές κλιματικές συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του δάκου. Επομένως έχουμε παγίδες, εκτιμάμε ότι μέχρι τέλος του μηνός να έχουμε και τη σύμβαση με τον εργολάβο, αλλά όσον αφορά τους εργολάβους η διαδικασία προχωράει, ο διαγωνισμός βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο, όμως εμείς εκτιμάμε με κάθε τρόπο ότι θα έχουμε την τροπολογία και την νομοθετική ρύθμιση ώστε να κάνουμε την έναρξη των ψεκασμών τέλος του μηνός με αρχές Ιουλίου, όπως προβλέπουμε βάσει τα στοιχεία που έχουμε, διότι έχουμε μία πρώιμη χρονιά. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι δολωματικοί ψεκασμοί θα αρχίσουν μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται, ώστε να μην καθυστερήσουν οι δολωματικοί ψεκασμοί, διότι είναι μία χρονιά, φαίνεται, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έντομο και για τη δακοκτονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, επειδή σας έχουμε μαζί μας, και για το θέμα που έχει να κάνει με την παραγωγή των καρπουζιών, για το πώς εξελίσσεται. Κοιτάξτε, κύριε Κανελόπουλε, για την τριφυλία φέτος ήταν μια καλή χρονιά, όχι μόνο για το καρπούζι. Για όλα τα πρώιμα κυπευτικά φαίνεται τελικά ότι η ύπαρξη 3.000 στρεμμάτων θερμοκηπίων και 6.000 στρεμμάτων πρώιμου καρπουζού έχουν δώσει μια δυναμική και μια όφηση στην περιοχή εξαιρετική με προοπτική εξαγωγική. Συγκεκριμένα τα καρπούζια έκλεισαν τα μεγαλόκαρπα με τιμές εξαιρετικές, μέση τιμή πάνω από 30 λεπτά. Καλές αποδόσεις, όχι πολύ μεγάλες αλλά καλές, με εξαιρετική ποιότητα και προωθήθηκαν τα καρπούζια σε 26 χώρες. Στην ουσία σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα ήταν η πιο πρώιμη χρονιά στην ιστορία του καρπουζού. Η συγκομιδή και η εξαγωγή άρχισε στις 5 Μαΐου. Καταλαβαίνει κανείς ότι παράγεται εδώ το πιο πρώιμο καρπούζι στην Ευρώπη με μια υψηλή τεχνική καλλιέργεια που αυτό οφείλεται στους προοδευτικούς παραγωγούς της περιοχής και στο μεράκι που έχουν για την καλλιέργεια αυτή. Όσον αφορά τώρα όμως, κύριε Κανελόπουλε, τα θερμοκήπια και κυρίως τα αγκούρια, σημειώθηκε ρεκόρ φέτος στην εξαγωγή αγκουριού στις βαλκανικές χώρες και στην κεντρική Ευρώπη, κάνοντας εξαγωγές σε 4-5 χώρες με κύριο κέντρο εξαγωγής και προώθηση στην Βουλγαρία. Και είχαμε μία χρονιά με περισσότερους από 22.000 τόνους παραγωγή αγκουριού, αλλά και μία χρονιά με 20.000 τόνους ντομάτα, μιας καλλιέργειας όπου η τιμή ήταν σταθερή από τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Και αυτό ήταν για τα δεδομένα των κυπευτικών και της περιοχής ήταν κάτι πολύ σημαντικό, διότι διαμορφώθηκε μια υψηλή ακαθάριστο πρόσοδος για την περιοχή που φαίνεται όχι δημιουργείται μια ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ της ελαιοκομείας και του κλάδου των κυπευτικών και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Δύο σημαντικοί στόχοι μπήκαν από τη ΔΕΙΑ της Μεσσίνης και οι δύο επιτυγχάνονται με μια σειρά από παρεμβάσεις που εξελίσσονται. Από τη μία, η υψηλή ποιότητα νερού στους πολίτες και από την άλλη, η αντιμετώπιση προβλημάτων λειψιδρίας σε διάφορες περιοχές και ζώνες. Η επιχείρηση, όπως αναφέρθηκε, συνεχίζει δυναμικά και με άλλες ενέργειες. Μία εργόδης προσπάθεια εξελίσσεται από την ΔΕΙΑ της Μεσσίνης όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου ένα δίκτυο ίδρυυσης που ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα να είναι σε καλή κατάσταση και παράλληλα να παρέχεται υψηλή ποιότητα νερού στους δημότες και επισκέπτες. Η ΔΕΙΑ Μεσσίνης, λόγω της έκτασης του Δήμου, έχει πολλά αδειοστάσια, δεξαμενές
και στα 114 χωριά που υπάρχουν, 70 χωριά και υπόλοιποι οικισμοί, υπάρχουν γύρω στα 90 διοστάσια, 100 δεξαμενές περίπου και περίπου 800 χιλιόμετρα δίκτυο, εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο. Το πρώτο μέλημά μας ήταν να έχουμε καλή ποιότητα νερού, να προσφέρουμε νερό στους δημότες κατάλληλο για πόση. Ξεκινήσαμε καθαρισμό δεξαμενών, το κάνουμε κάθε χρόνο και εξωτερικά και εσωτερικά, να κλείσουμε διάφορες τρύπες που υπήρχαν, τις πόρτες να φτιάξουμε, τα καπάκια δεξαμενές, όλα αυτά. Και έχουμε και μια εργολαβία για το χλώριο. Έχουμε άνθρωπο που χλωριώνει χημικό μηχανικό. Ένα χημικό που έχει αναλάβει το αυτό και χλωριώνει τις δεξαμενές. Έχουμε τοποθετήσει περίπου 60 χλωριωτήρες, όπου υπάρχει ρεύμα με ρεύμα, όπου δεν υπάρχει με φωτοβολταϊκά. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά και προς την ποιότητα του νερού. Πιστεύουμε ότι η δουλειά αυτή έχει ενδείξεις ως προς τις αναλύσεις που κάνουμε κάθε δύο μήνες. Όλες οι αναλύσεις βγαίνουν καλές. Με φόντο το σκηνικό που αντιμετώπισαν περιοχές τα προηγούμενα χρόνια, ήδη οι παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΜ φαίνεται ότι έχουν αποδώσει. Αυτό προς τη Λειψιδρία. Έχουμε ένα πρόβλημα στις Δημοτικές Ενότητες Πεταλιδίου και Έπειας και σύμφωνα με μια υδρολογική μελέτη που κάναμε σε όλο το Δήμο, ήταν στα κόκκινα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, το καλοκαίρι, μέχρι και με υδροφόρα κουβαλάγαμε νερό. Κάναμε δύο ή τρεις πέρσι, μία στο Χλαδοχώρι. Βρήκαμε νερό και το αξιοποιούμε εδώ, αν εξοπλίζουμε. Πιστεύουμε ότι σε ένα μήνα θα μπορούμε να το ρίξουμε μέσα περίπου, ίσως και συντομότερα. Και άλλη μία γεώτρηση στην πηγή του Λογκά, στην Τσικουνίδα. Υπερδιπλασιάσαμε το νερό, πιστεύω, αυτό που έβγαζε η πηγή τη στιγμή που κάναμε τη γεώτρηση και πιστεύουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της διψιδρίας κατά τους τερινούς μήνες στη Δημοτική Ενότητα της Έπειας και του Πεταλιδίου. Άλλες μικρές επιτόπιες παρεμβάσεις έχουν γίνει σε διάφορα σημεία όπου αναφέρονται, όπως σημείωσε στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές σε δίκτυα που ήταν προβληματικά. Μας βάζει στη Μεσίνη, εδώ έχουμε αλλάξει 800 μέτρα, στην Ανάληψη, στο Μαυρομάτι, στον Κάμπο του Αβραμίου 4 χιλιόμετρα, που είχαμε μόνιμα διαρροές. Συνδέσαμε στο Καλοχώρι τη καινούργια δεξαμενή. Στη Μάδενα υπήρχε πρόβλημα με το νερό, ήταν βουλωμένο όλο το δίκτυο. Αλλάξαμε από τη δεξαμενή του Λυκοτράφου μέχρι τη Μάδενα 2 χιλιόμετρα περίπου. Στη Βελίκα, στο δρόμο προς τον Ιγόρι, άλλα 1.300 μέτρα. Στην Αδριανή λύσαμε το πρόβλημα πέρσι το καλοκαίρι με μια επέκταση που κάναμε από τη Νεραϊδόβρης με 2,5 χιλιόμετρα ογό προς δεξαμενή της Ανδριανής και πιστεύουμε ότι το λύσαμε. Φάνηκε από τα πέρσι. Παράλληλα, η επιχείρηση έχει εξυγχρονιστεί και προσφέρει και μέσω της τεχνολογίας μια σειρά από εύκολες και γρήγορες υπηρεσίες. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς η δημοτική επιχείρηση ίδρυυση και αποχέτευση Μεσαίνη σε εξελίσσει ένα σημαντικό πλαίσιο ευαισθητοποίηση όλων μας. Ξεχωριστές οι ενέργειες με τον ήρωα Ρούλι Νερούλι και ένα τηλεοπτικό σποτ. Οι σημαντικές προσπάθειες που γίνονται από την ΔΕΙΑ της Μεσαίνης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την κατανάλωση νερού συνεχίζονται. Αυτήν την φορά είχαν ως επίκεντρο ένα εξαιρετικό σποτ. Κεντρικό σημείο της προσπάθειας της επιχείρησης είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στο θέμα του νερού και του περιβάλλοντος. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ναι μεν η ευθύνη λειτουργίας του συστήματος ίδρυυσης ανήκει στην επιχείρηση, όμως η ευθύνη διαχείρισης του νερού ανήκει σε όλους μας. Είναι αδύρυτη ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι ώστε να διαφυλάξουμε το νερό για τις επόμενες γενιές. Είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας και θα πρέπει τα παιδιά μας να απολαύσουν τις ομορφιές της φύσης που απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα. Βλέπουμε καθημερινά τα πηγάδια να στερεύουν, οι γεωτρήσεις να πηγαίνουν όλο ένα και βαθύτερα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στη ΔΕΙΑΜ προσπαθούμε να διαχειριστούμε
τη ζήτηση, αντί να προσπαθούμε να διαχειριστούμε την προσφορά, το οποίο είναι περιβαλλοντικά αδιέξοδο και οικονομικά ζημιογόνο. Αρχικά, ιδιαίτερη εντύπωση έχουν προκαλέσει τα παραμύθια με την σειρά «Ρούλης ο Νερούλης», με δημιουργικότητα ο ήρωας στέλνει το μήνυμα που έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση όλων. Από την άλλη, ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα. Φαντάσου πώς θα ήταν η ζωή σου αν ξαφνικά το νερό σταματούσε να τρέχει από τη βρύση σου. Αν όλη σου η καθημερινότητα άλλαζε έτσι ξαφνικά. Και σκέψου πως 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι πίνουν καθημερινά αυτό το νερό. Το νερό είναι ζωή. Πρέπει να σκεφτείς τις επόμενες γενιές. Πριν σπαταλήσεις άσκοπα το νερό, σκέψου ότι είναι κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Η διαχείριση του νερού είναι υπόθεση όλων μας. ΔΕΙΑ Μεσίνης. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωση των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στα παιδιά, τα οποία είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα για μας. Προσπαθούμε με ιστορίες μέσω παραμυθιών. Ο Ρούλης ο Νερούλης, ο οποίος είναι ο νέος ήρωας των παιδιών της πόλης, να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, να αναπτύξουν μια νέα κουλτούρα με επίκεντρο την αειφορία και παράλληλα να τους προφυλάξει από διάφορους κινδύνους και να συμβάλλει ώστε να δημιουργηθούν, να γίνουν οι υπεύθυνοι πολίτες του αύριο. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Ετοιμάζουμε project ενημέρωσης των παιδιών και στα σχολεία με διαδραστικά θέματα προστασίας του νερού και του περιβάλλοντος και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ενημέρωση συζήτηση για διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε και στη Λακωνία και πιο συγκεκριμένα στη Σκάλα. Εκεί οι εκπρόσωποι του συντονιστικού οργάνου των πολιτιστικών συλλόγων εστίασαν στα ζητήματα που υπάρχουν από πιθανή εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή. Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο αλλά και τα όσα έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή της Σκάλας βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λακωνική πόλη. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα για την κουβέντα που γίνεται για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και πιο ειδικά για την κουβέντα, για την διοργάνωση που έχουν κάνει οι σύλλογοι εδώ για το χυτί στην περιοχή, όπου βεβαίως όπως όλοι γνωρίζουμε και για το περιβαλλοντολογικό κίνημα, για μας είναι μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να υπάρξει και όχι από μια ασθενή οικολογική ιδεολειψία, αλλά επειδή εμείς είμαστε και υπέρ του πράσινου επιχειρήν, θεωρούμε ότι και με βάση την υδρολογική μελέτη που υπάρχει στην περιοχή, όπου και με τις γεωτρήσεις υποτίθεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κάμπου, θεωρούμε ότι αν συμβεί αυτό, το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και το εξαγωγικό προϊόν που υπάρχει με όλα αυτά τα προϊόντα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι θα μολυθούν. Είναι για μας με γεωμετρική πρόοδο αυτό ότι θα συμβεί. Το λένε και οι μελέτες, το αφήνουν και ως υπονοούμενο. Δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει. Και άρα αυτός ο πλούτος που παράγεται στην περιοχή θα πάψει να υπάρχει. Με το να μιλήσουμε με την τοπική κοινωνία, τι σημαίνει αυτό που υπογράφηκε σήμερα, συνολικότερα για την Πελοπόννησο και ειδικότερα για την περιοχή της Σκάλας, όπου στην περιοχή αυτή βρίσκεται ο βασικότερος υδροφόρος ορίζοντας της Νότιας Λακωνίας, ένας υδροφόρος ορίζοντας που έχει κηρυχτεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων προστατευόμενος. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, που αυτό σημαίνει όχι μονάχα εγκαταστάσεις σκουπιδοεργοστάσεων και χώρων ταφής δεν μπορεί να γίνει, αλλά ούτε καν άλλες δράσεις, λιγότερο ρυπογόνες. Και παρά τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις τόσο των υπηρεσιών της ίδιας της περιφέρειας, πληθώρας επιστημονικών φορέων, ακόμη και του εξωτερικού, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο εδώ στη Σκάλα, με πολιτικές αποφάσεις, όπως σας είπα, όλων των εμπλεκόμενων αστικών δυνάμεων, φτάσαμε στην υπογραφή αυτή σήμερα.
η απειλή που υπάρχει για την περιοχή της Κάλλας και την ευρύτερη είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι τρομερή. Καταρχήν να πω ότι η διαδικασία η οποία έχει ακολουθηθεί σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων εμάς μας βρίσκει αντίθετους και πολιτικά και οικονομικά και περιβαλλοντικά. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι και νομικά διάτρητη. Έχουμε φτάσει σε ένα, πώς το πω, σε μια μέθοδο η οποία κατά τη γνώμη μας δεν εξυπηρετεί την κοινωνική οικονομία, δηλαδή δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, αλλά ουσιαστικά εξυπηρετεί τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ότι η στιγμή που δεν ξέρω ποιος απεφάσισε για να υπογραφεί η σημερινή σύμβαση, τη θεωρώ ακατάλληλη και μη όριμη, διότι εκκρεμούν αρκετά δικαστήρια, τόσο στο Συμβούλιο Επικρατείας που περιμένουμε απόφαση από τις 6 Ιουνίου που δίκασαν Δήμοι, πολίτες και πολιτιστική συλλογή, όσο και στις 10 Δεκάτου που δικάζονται πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας άλλες προσφυγές. Εκκρεμούει η υπόθεση αυτή σε διαφορετικά όργανα και δικαστήρια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Πελοποννήσου, στο διοικητικό πρωτοδικείο της Τρίπολης, στο ελεκτικό συνέδριο, στο τμήμα Μίζωνος που έχει κατατεθεί αίτηση αναθεώρησης. Συνεπώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θεωρώ ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή με τόσες δικαστικές εκκρεμότητες να γίνει υπογραφή της σύμβασης αυτής. Το χωριό αφανίζεται. Οι κάτοικοι δεν θα μπορούν πλέον να καθίσουν εκεί. Να σας πω ότι σε απαγορευτική απόσταση 900 μέτρων θα γίνει ένα εργοστάσιο υψηλής όχλησης, το μεγαλύτερο από τα τρία που προβλέπει η μελέτη. Πριν περάσουμε στα νέα τα υπόλοιπα, να έρθουμε και σε μια πρωτοβουλία που έλαβε το ιδιωτικό ΙΕΚ Ορίζων και την προσφορά 7 συνολικά υποτροφιών στο Σωματείο Ξενοδοχομαλίων, το Σχολείο Τουρισμού αλλά και τη Συντεχνία Αρτοπιών. Πέρα από τη σημαντική του συνεισφορά στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ιδιωτικό ΙΕΚ Ορίζων προσφέρει και φέτος 7 συνολικά υποτροφίες στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Μεσσηνίας, στο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας αλλά και την Συντεχνία Αρτοπιών. Το ΙΕΚ Ορίζων, το οποίο είναι η μόνη εξειδικευμένη σχολή στις τουριστικές σπουδές στην περιοχή μας, συνεχίζει την προσπάθεια επιβράβευσης των ανθρώπων που εργάζονται σκληρά, που έχουν φιλοδοξίες και όραμα και που θέλουν να εξελίξουν το επάγγελμά τους, και προσφέρει 3 υποτροφίες σπουδών στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Μεσσηνίας, 3 υποτροφίες στο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και 1 υποτροφία στη Συντεχνία Αρτοπιών Μεσσηνίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι μέσα από αυτό το θεσμό έχουμε έτσι ιδιαίτερα επιτυχημένα παραδείγματα σπουδαστών που κατάφεραν να εξελίξουν το επάγγελμά τους. Εμείς είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Το ζήτημα που έχει να κάνει με την διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση είναι το καθοριστικό. Για τις παρεχόμενες υποτροφίες μίλησαν στην συνέχεια εκπρόσωποι των φορέων. Μια από τις μακροβιότερες και πλέον επιτυχημένες στρατηγικές συνεργασίες του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας αποτελεί αυτή με το ΙΕΚ Ορίζων. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα μας με την εκπαιδευτική του ρόλο σαν σύμβουλο αλλά και με τον θεσμό των υποτροφιών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που για μια ακόμη χρονιά συνεχίζεται αυτή η συνεργασία και έτσι προσφέρεται στα μέλη και συμμετέχουν στο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας 3 υποτροφίες, μία για το κομμάτι των τουριστικών σπουδών, μία για το κομμάτι της μαγειρικής τέχνης και μία για το κομμάτι της αρτοπίας αρχοπλαστικής. Η ευγενική τους πρόθεση να χορηγήσουν μία υποτροφία σπουδών η οποία χορηγείται στα μέλη μας ή σε παιδιά συνάδελφών μας και αφορούν τη φοιτηση στο τμήμα τεχνικός αρτοπίας ζαχαροπλαστικής. Για τα έτη σπουδών 2018-2019 και 2019-2020. Οι συνάδελφοί μας ενημερώνονται από το γραφείο μας και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από τη λήξη των αιτήσεων που είναι η 9η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το τμήμα τεχνικός αρτοπίας που έχει δημιουργηθεί από τα ΙΕΚ Ορίζων προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επίπεδου. Να ευχαριστήσουμε το ΙΕΚ Ορίζων, τον κύριο Μπουγά, την κυρία Χριστοφιλοπούλου για τις υποτροφίες που προσφέρανε στον κλάδο μας του τουρισμού. Είναι μεγάλη υπόθεση η εκπαίδευση, να εκπαιδευόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, τα νέα παιδιά που μπαίνουν στον κλάδο μας, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη παροχή υπηρεσιών, να γινόμαστε καλύτεροι στη δουλειά, ακόμα και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά 16-17 χρόνια. Προοπτική συνεργασία της Ελλάδας με την Ινδία δημιουργείται μετά τη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος περιοχής Χρήστος Χριστοδουλόπουλος με ιδρυτή πανεπιστημίου που διαθέτει 130 παραρτήματα σε Ινδία, Αμερική και Ευρώπη.
Διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας με την Ινδία ανοίγει ο Δήμος Σίλιδας μετά τη συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος με τον παγκόσμιο Ινδό Ασίμ Τσοουχάν, η οικογένεια του οποίου είναι μία από τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες οικογένειες στον τομέα της εκπαίδευσης και έχει ιδρύσει το Πανεπιστήμιο MIT University που διαθέτει 130 παρατήματα διεθνώς σε Ινδία, Αμερική και Ευρώπη. Ο κύριος Τσοουχάν προχθές συμμετείχε σε συνέδριο στην Αηφόρο Ανάπτυξη στην Πάτρα και εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφτεί και την Αρχαία Ήλιδα. Κάτι που έκανε χθες το απόγευμα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του. New Delhi in India, we run the largest education group of India and one of the largest education groups in all of Asia. And today's visit is a very special one. Ο κύριος Ασίμ, λέγομαι Ασίμ Τσοουχάν. Και έρχομαι από το Νέο Δελχή της Ινδίας. Ο λόγος που έρχομαι σήμερα εδώ είναι πολύ ιδιαίτερος. Έρχομαι εκ μέρους του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού της Ινδίας και ενός από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ασίας. Today is the day when the President of India is in Greece to meet with the President of Greece. My visit here today is to also build a bridge between two countries and two cities and two people. And the historical city of Ilida, which is known all over the world because of its association with the Olympic Games, is a historical city where we are talking about the possibility of making closer ties. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς ο πρόεδρος της Ινδίας συναντάει τον πρόεδρο της Ελλάδας και εγώ σήμερα συναντάω τον δήμαρχο της Ήλιδας και θα προσπαθήσουμε να θεμελιώσουμε σχέσεις ανάμεσα σε δύο πόλεις, ανάμεσα σε δύο λαούς, με την Ήλιδα, η οποία είναι γνωστή για την σχέση της με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο κύριος Τσοουχάν δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για την ίδρυση παραρτήματος του Πανεπιστημίου του στην Ελλάδα, κάτι το οποίο, όπως εξήγησε και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, άπτεται της κεντρικής εξουσίας και της νομοθεσίας της χώρας. Ωστόσο, και από τις δύο πλευρές εκδηλώθηκε επιθυμία συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο πολιτισμός, το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας και, γιατί όχι, και η λειτουργία θερινών σχολείων στην περιοχή. Άρα μας ζήτησε από μέρες αυτή τη συνάντηση για να αναπτυχθούν δεσμοί συνεργασίας σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση. Όχι μόνο για την ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών, όπως ο ομιλός του έχει αναπτύξει 130 πανεπιστήμια σε όλες τις χώρες. Εξάλλου γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό είναι θέμα κρατικό και δεν είναι αφορά το Δήμο, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι τα αγροτικά προϊόντα και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Επιτυχημένος και ο φωτεινός αγώνας σπριντ στον Αχλαδόκαμπο, η γνωστή στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού Ανάβαση, διεξήχθη φέτος υποβροχή προσφέροντας πλούσιο θέαμα. Πάμε να δούμε εμείς κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες αλλά και ένα εντυπωσιακό on-board πλάνο.
Σένε, από τον κόσμο να περάσουμε. 68,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν βία το 2017. Την ίδια στιγμή να αποσυρθούν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αποφάσισαν οι ΗΠΑ. Την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών και τη χάραξη κοινή στρατηγική, τόνισε ο Επίτροπος για θέματα μετανάστευση του ΟΗΕ, Φιλίππο Γκράντι, κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή του στην Τρίπολη, επευκαιρία τη Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Ο κ. Γκράντι επισκέφθηκε τον προσφυγικό καταβλισμό Ταγκουέργα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί του. Το μήνυμά μου για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων είναι ότι θέλω να τονίσω πως ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Δεν πρέπει να πανικοβληθούμε όμως, ούτε να κλείσουμε τα σύνορα και τα λιμάνια, αλλά να συνεργαστούμε σε διεθνές επίπεδο και να βρούμε λύσεις. Εάν αυτό συμβεί, το πρόβλημα θα είναι διαχειρίσιμο. Το μεταναστευτικό διχάζει ξανά την Ευρώπη, την ώρα που οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν νέο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος, προκειμένου να προλάβουν ρήξεις αλλά και σοβαρά ενδοκυβερνητικά προβλήματα, όπως στην περίπτωση της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως αποχωρούν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ, Νίκη Χέιλι, ανακοίνωσε την απόφαση της Ουάσιγκτον, ισχυριζόμενη ότι το Συμβούλιο δεν προχωρά τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, στηρίζει κράτη που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει πολιτική προκατάληψη εναντίον του Ισραήλ. Δίπλα στην κυρία Χέιλι βρισκόταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποτελείται από 47 μέλη. 13 από την Αφρική, 13 από την Ασία και τον Ειρηνικό, 8 από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 7 από τη Δυτική Ευρώπη, 6 από την Ανατολική Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικρίνουν κυρίως τη συμμετοχή της Κίνας, της Κούβας, της Βενεζουέλας, καθώς και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ένα τέτοιο συμβούλιο στην πραγματικότητα προκαλεί φθορές στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της χρόνιας προκατάληψης εναντίον του Ισραήλ. Μέσα στη χρονιά το συμβούλιο πέρασε 5 ψηφίσματα εναντίον του Ισραήλ, περισσότερα από εκείνα για τη Βόρεια Κορέα και τη Συρία μαζί. Η κυρία Χέιλι χαρακτήρισε το Συμβούλιο μια υποκριτική και αυτοεξυπηρετούμενη οργάνωση που, όπως είπε, κοροϊδεύει ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογράμμισε ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποτελεί υποχώρηση από τις δεσμεύσεις της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.